Μόλις ήρθε ο Καρατζάς από την Κωνσταντινούπολη και κουβάλισε μαζί του δύο πράγματα. Σιροπιαστά. Ναι ρε φίλε. Αυτά θα δείξουμε σήμερα. Και ένα λάπτοπ της Huawei. Ο Καρατζάς λοιπόν, ο Άλεξ, ο αδερφούλης μας, απεσταλμένος στον Unboxholics και μετά από πρόσκληση της Huawei, πήγε να παρακολουθήσει ένα event που έκανε η εταιρεία στην Κωνσταντινούπολη και εκεί πέρα μεταξύ άλλων έδειξε και δύο ολοκένουργια προϊόντα που αφορούν τα λάπτοπ της. Η Huawei προφανώς εδώ και χρόνια δραστηριοποιείται στα λάπτοπ, τελευταία το έχει πάρει λιγάκι πιο ζεστά, να τα λέμε και αυτά. Το D15 της Huawei, να πούμε σε αυτό το σημείο, ότι ήταν από τα πιο εμπορικά λάπτοπ. Νομίζω ήταν και νούμερο ένα σε πωλήσεις λάπτοπ στην Ελλάδα. Πράγμα που σημαίνει ότι μάλλον κάτι κάνει καλά η Huawei. Μπροστά μου έχω το MateBook D16. Δεν είναι κάτι συγκλονιστικό εμφανισιακά, είναι λιτό, η εμφάνισή του είναι λιτή, minimal, ένα Huawei εδώ και τίποτε άλλο. Στο κάτω μέρος υπάρχει αυτή εδώ η γρίλια. Γενικά έχει καλή ποιότητα κατασκευής το laptop, έχει βάρος και δεν είναι και απίστευτα αδύνατο, έτσι. Το έχει το πάχος του, αλλά σε γενικές γραμμές κρατάει normal τις διαστάσεις του. Πριν το ανοίξω, να πω ότι στο πλάι υπάρχουν δύο USB Type-C υποδοχές, μία HDMI θύρα, μία υποδοχή για ακουστικά audio jack 3,5 χιλιοστών και από την άλλη την πλευρά έχουμε δύο USB κανονικές θύρες. Έτσι τα λέμε εμείς εδώ, USB κανονικά και USB Type-C. Ανοίγοντας το laptop, συναντάς ένα πάρα πολύ μεγάλο touchpad εδώ για το χεράκι σου, ένα χαμηλού προφίλ πληκτρολόγιο το οποίο φωτίζεται σε δύο σκάλες, λευκός φωτισμός μόνο. Το πλήκτρο on-off είναι και touch, δακτυλικό αποτύπωμα δηλαδή, για μεγαλύτερη ασφάλεια και πιο γρήγορο login, να μην γράφεις pins και ιστορίες. Και έχουμε τώρα μία οθόνη 16 ιντσών. Τώρα η οθόνη έχει ανάλυση 1920x1200 pixels, αυτό δίνει μία αναλογία 16:10. Η ποιότητά της είναι πολύ καλή, τα χρώματά της είναι πιστά, έχει sRGB 100%. Οι γωνίες θέασης εντάξει, ενδεχομένως σε κάποιο σημείο αρχίζουν λίγο και χάνονται, όχι όμως κάτι τραβηγμένο. Όταν όμως είσαι εδώ ευθεία, έχεις πιστά, ωραία, όμορφα χρώματα. Στο εσωτερικό του αυτό το λάπτοπ έχει καλά specs. Το συγκεκριμένο, γιατί υπάρχουν και διάφορες έτσι εκδοχές, να το πω έτσι, εκδόσεις. Αυτό που έχω εδώ έχει έναν Intel 12ης γενιάς, 12700H, πολύ ικανός επεξεργαστής να κάνει δουλειά και καλή δουλειά, όχι υπεξεγέλασε. Έχει 16 GB Dual Channel RAM, έχει 512 GB SSD, φορτίζει εδώ στο πλάι με Type-C υποδοχή. Το συγκεκριμένο test unit δεν ξέρω πώς είναι η φόρτισή του. Εμείς το φορτίσαμε με Huawei φορτιστή κινητού και φορτίζει κανονικά. Στο πάνω μέρος υπάρχει μία κάμερα για να κάνετε τη δουλειά σας και τα call σας και όλα αυτά που τέλος πάντων μπορεί να το χρειάζεστε. Το laptop αυτό δεν προορίζεται για βαρύ gaming, ωστόσο η ενσωματωμένη GPU που είναι και αρκετά διαφημισμένη από την Intel ότι κάνει δουλίτσα στο gaming, μπορεί να παράξει καλή ποιότητα στα παιχνίδια και μπορεί να σηκώσει αρκετά παιχνίδια. Δεν είναι φυσικά το laptop που θα παίξει τα παιχνίδια σε τρομερές αναλύσεις, όλα στο high και δεν συμμαζεύεται. Θα παίξει τα περισσότερα παιχνίδια, τα απλά παιχνίδια θα τα παίξει άψογα. LOL Fortnite τώρα για τον Αναστάση. Εντάξει, LOL Fortnite, φίλε, παίζουν και τα ψυγεία, δεν είναι κάτι πλέον. Αυτό θα κάνει και κανονικό gaming, αλλά μέχρι εκεί. Μην περιμένετε ότι ξαφνικά με αυτό το πράγμα εδώ θα έχετε, ξέρω εγώ, τις απόλυτες gaming εμπειρίες. Θα κάνετε όμως κανονικά το gaming χωρίς φόβο. Το σίγουρο είναι ότι με τα specs που έχει μπορείτε να κάνετε πολύ καλή δουλειά. Δηλαδή και από πλευράς Photoshop μπορείς να κάνεις edit, μπορείς να κάνεις render, κανονικότατα. Γενικά εμένα μου αρέσει αυτό το πράγμα. Μου αρέσει γιατί έχει και την αξιοπιστία και το όνομα της Huawei, το οποίο το εμπιστεύομαι στα προϊόντα της και γενικά είναι ένα καλό προϊόν. Εάν λοιπόν ψάχνετε ένα καλό λάπτοπ για γενική χρήση, να κάνετε δουλειά γενική, είτε είναι απλή δουλειά γραφείου, είτε είναι κάτι πιο εξειδικευμένο, επειδή είναι και μεγάλη η οθόνη του, 16 ίντσες, το προτείνω.
είναι μια καλή περίπτωση λάπτοπ. Δεν είναι το πιο δυνατό λάπτοπ που υπάρχει στην αγορά, δεν είναι το πιο ικανό λάπτοπ που υπάρχει στην αγορά, αλλά είναι μια πάρα πολύ καλή decent πρόταση. Θα σας έχω link στην περιγραφή. Αυτά από εμένα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο του Infernal Braveheart. Bye.